Με μεγάλη χαρά υποδέχομαι μια εξαιρετική ηθοποιό, Παύλα Αγρότησα. Ναι. Να σου πω, Στέλλα Παπαδημητρίου. Θα μου γίνει συνήθεια. Κάθε μήνα θα πρέπει να έρχομαι στη Λάρισα και να βλεπόμαστε. Αυτό μακάρι να το είχα προκαλέσει εγώ, αλλά το προκάλεσε η μεγάλη ανταπόκριση των θεατρόφιλων σε μια εξαιρετική παράσταση, στην δική σου εξαιρετική ερμηνεία. Ευχαριστώ πολύ. Η Στέλλα Παπαδημητρίου πρωταγωνιστεί στην Πρίκα που έγραψε η Μπέτη Μαχρίζου. Την είδαν οι Λαρισαίοι και με μεγάλη ανταπόκριση μάλιστα αυτό συνέβη πριν από κανένα δίμηνο, έτσι και παραπάνω. Ναι, δίμηνο σχεδόν. Την είδαμε και... Έτσι, ακριβώς έτσι όπως τα λες. Απλά λίγο στο Βόλο ατύχησα, γιατί ο κύριος που είχε αναλάβει να κάνει την αφυσοκόλληση, δυστυχώς δεν έκανε τίποτα. Εντάξει, δεν ήταν άσχημα. Θα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερα, γιατί αυτό άξιζε στο έργο. Γιατί δεν το έμαθε ο κόσμος, δεν το ήξερε. Αφού μέχρι και η ταμείας ήρθε και μου είπε, κύριε Παπαδημητρίου, δεν βγάλατε αφίσες. Ναι. Και της λέω βεβαίως, αλλά δυστυχώς δεν κόλλησε 5 μέσα στο κέντρο και μία βγαίνοντας για την Αγριά. Τίποτα άλλο. Και μία-δυο ξυλωμένες που είχα δει. Έχουμε μια πολύ ωραία ιστορία με μια εξαιρετική ερμηνεία. Έχουμε μια γυναίκα την ημέρα των γενεθλίων της. Ναι. Που ανοίγει τον μπαούλο να αερίσει τα πρικιά της και έτσι ευκαιρίες δοθήσεις αναπολύει όλη της τη ζωή. Το πώς έζησε, πώς πορεύτηκε. Είναι μια γυναίκα και αφορά την ιστορία μιας γυναίκας ότι δεν ενδιαφέρει και τους άντρες. Όχι βέβαια. Καταρχήν η αναφορά της είναι σε έρωτες. Δεν είναι μια γυναίκα που δεν παντρεύτηκε και είναι μιας, να δείξουμε λίγο και τους συντελεστές, και είναι μιας ηλικίας, δεν σημαίνει ότι δεν έζησε τον έρωτα. Τον έζησε. Όχι, ναι, αυτή δεν είναι ανέραστη. Βεβαίως ατύχησε στον πρώτο έρωτα. Ακριβώς. Αλλά από εκεί και πέρα έζησε και... Και δεύτερο έρωτα. Και δεύτερο και τρίτο. Και... Ατύχησε. Οι άλλοι δεν ήταν τα προξενιά. Αλλά αυτό που έχει πλάκα είναι όταν περιγράφει τα προξενιά που τις έχουν γίνει και τους άντρες που έτυχε να είναι, τα οποία δίδονται με πολύ χιούμορ. Γι' αυτό αυτό θα ενδιαφέρε λίγο και τους άντρες να το δούνε. Μήπως έχει... έχουν κανένα σουσούμι σαν κι αυτούς. Έτσι. Έχει καταρχήν, πρέπει να πούμε ότι είναι γλυκό πικρό έργο. Δεν έχει πίκρες. Είναι μια πονεμένη γυναίκα, μια πικραμένη γυναίκα με πολλά γιατί να την δείτε. Είσαι στο Θέατρο του Μήλου. Είμαι στο Θέατρο του Μήλου αύριο Σάββατο 9 η ώρα και την Κυριακή στις 7. Ναι. Και θα έλεγα να μην το χάσει κανείς, γιατί πραγματικά αυτοί που το χάσανε την προηγούμενη φορά είναι αυτοί που έγιναν η αιτία να ξανάρθω, γιατί γίνανε πολλά τηλεφωνήματα μετά που έφυγα και ζητούσα να ξανάρθει η Πρίκα. Γι' αυτό λοιπόν και όσοι δεν το είχαν πάρει χαμπάρι εκείνο το διάστημα, ας μην το χάσουν και αυτή τη φορά. Γιατί δεν θα πηγαίνω έρχομαι πια συνέχεια. Λοιπόν, πες μου δύο αριθμούς μέχρι το 23. Να πω το 23. Το 23 και να πω και το 13. Δουμουτσιάρη Μαρία και Δημοπούλου Γεωργία είναι οι δύο φίλες μας που έχουν διπλές προσκλήσεις για το Σάββατο. Και μέχρι το 27 για την Κυριακή. Βλέπω περισσότερες συμμετοχές για την Κυριακή. Α, αυτό είναι καλό. Ναι. Λοιπόν, όσες δεν πάρουν τις προσκλήσεις, μην το χάσουν, δεν είναι ακριβώς. Ορίσουν τα θέλω και τις επιθυμίες. Έτσι. Και πώς θα πρέπει να πορευτούν και στη ζωή τους από εδώ και μπρος. Τα λες πολύ ωραία. Μέχρι το 27 λοιπόν για την Κυριακή, δύο αριθμούς. Θα ξαναπώ το 13, γιατί 13 Δεκεμβρίου γεννήθηκε ο Γιώργος. Γελαδαρόπουλος Χρήστος. Και θα πω και 8. Και 8 Γκόγκου Βασιλική. 8 Μαρτίου που γεννήθηκα εγώ και η ηρωίδα του έργου. 8 Μαρτίου την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Ναι. Και η Μάρα είμαι η Μαρίδη εκείνη την ημέρα, η συγγραφέας των μαγισσών της Μύρνης. Να πούμε ότι έχει σκηνοθετηθεί το έργο από τον Φώτη Μακρύ και την Κλεοπάτρα τον Λόγκο και το υπέροχο σκηνικό το έχει κάνει η Κούλα η Γαλιώνη. Και βέβαια το ξαναλέω, έχουμε μια υπέροχη Στέλλα Παπαδημητρίου. Είναι πολύ ωραίο το έργο, αλλά είναι υπέροχη η Στέλλα Παπαδημητρίου. Και θα ήθελα να πω ότι ίσως υπάρχει μεγάλη πιθανότητα το χειμώνα να παιχτεί
διώξει αυτό το κείμενο, να το απογειώσει. Δεν υποτιμώ κανέναν άλλον συντελεστή, γιατί είναι ομαδικές δουλειές αυτές του θεάτρου, ούτε τη σκηνοθεσία, ούτε τα σκηνικά, ούτε τους φωτισμούς, ούτε τις μουσικές, ναι, αλλά καταλαβαίνόμαστε, φίλοι μου. Ο ηθοποιός πρέπει το μονόλογο να τον απογειώσει. Έτσι. Αν δεν τον απογειώσει, θα είναι ευχαριστώ, πολύ θερμά, καλή ανάγνωση. Πολύ καλή επιτυχία αύριο στις 9, Κυριακή στις 7, έτσι. Ακριβώς, 9 και 7. Ευχαριστώ πάρα στο πολύ. Στο θέατρο του Μήλου. Φιλιά πολλά. Φιλιά, γεια, γεια.